το νέο κυβερνητικό σχήμα, γιατί έχετε και πολιτική σκέψη εσείς τώρα κυρίως πέρα από τη δικαστική και την ε, πανεπιστημιακή, ε, η υπουργοποίηση του Χρυσοχοίδη έμοιαζε λίγο με τη δικιά σας υπουργοποίηση. Τα. Το λέω με την έννοια ότι ήσασταν και εσείς από άλλο χώρο και ο Χρυσοχοίδης είναι από άλλο χώρο. Θετικό. Καταρχήν θετική. Εγώ εκτιμώ τον Γιώργο Χρυσοχοίδη. Ε, και νομίζω και εργασιομανής είναι και γνωρίζει τα πράγματα και θα το τρέξει και θα το χειριστεί. Τώρα, έχουμε ένα λαθάκι εκεί πέρα. Και αυτό το λαθάκι είναι το ότι οι φυλακέ πήγαν στα αρμοδιότητα. Αυτό θα σα ρωτά. Έχουμε ένα λαθάκι. Ε, δεν υπάρχει αυτό το μοντέλο. Και ο Σοχοίδη είπε ότι υπάρχει. Δεν υπάρχει. Τα. τα μοντέλα είναι ή θα ενώσει τα δύο υπουργεία, το οποίο είχα προτείνει στον κύριο Τσίπρα και το είχε δεχτεί. Εντάξει, πορεία, Το δικαιοσύνη θα... με το προστασία του πολίτη. Και θα το ονομάσει, ε, εγώ, τάξη ελευθεριών και δικαιωμάτων, ξέρω εγώ Ή θα κάνει ένα υπερυπουργείο εθνική ασφάλεια, εσωτερική εθνική ασφάλεια, θα βάλει μέσα όμω και την ΕΥΠ και το λιμενικό και ειδικά σώματα. Ή θα φτιάξει ένα άλλο Υπουργείο Εσωτερικών. Γιατί το Υπουργείο Δήμο Τάξης είναι στη Γαλλία, στο Εσωτερικών, αλλά άλλο Υπουργείο. Το Υπουργείο Εσωτερικών εδώ είναι για τι νομαρχίες, για του νο Δήμου. Δεν είναι. νομίζω το έχει κάνει με τον νυν πρόεδρο Δημοκρατία που έχει βάλει και τον κύριο Παυλόπουλο Οι τότε, νομίζω και το δημόσια ναι, αλλά... ναι, αλλά, θέλει άλλη δομή το Υπουργείο Εσωτερικών. Αυτό το μοντέλο ότι παίρνω κάποια πράγματα και τα πάω εκεί και δεν παίρνει μόνο τι φυλακέ. Παίρνει και την ιατροδικαστική υπηρεσία, παίρνει τι μελτέ ανηλίκων, παίρνει την επάνωδο από φυλακισμένων. Παίρνει το και θεά. Το και θεά, τι δουλειά έχει στο Υπουργείο Προστασία του Πολίτη. Άρα εκεί πρέπει να γίνει μια αλλαγή. Τον κύριε Καθηγητά, και εσεί θα αναγνωρίσετε ότι στι φυλακέ του Υπουργείου Δικαιοσύνη δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Ωραία. Έχει χαθεί η μπάλα εκεί μέσα. Έχει Η Οι σοφρονιστικοί πάλι το έχω γράψει και το έχω πει πολλέ φορέ, ελέγχουν του διαδρόμου. Τα κελιά τα λέμε οι σκληροί. Ωραία. Είναι ένα, ζήτημα. είναι ένα ζήτημα. Πείτε μου τώρα, η αστυνομία θα είναι ενοπλή μέσα στι Όπου έχουμε όπλα με στι φυλακέ, έχουμε δολοφονίε έρθεν κακήθεν. Δηλαδή θα έχουμε φύλακε αστυνόμους μέσα στη φυλακή, όχι έξω, με όπλα. Τι θα διαφοροποιήσει τη ζωή με στι φυλακέ. Δεν το ξέρω. Μπορεί να έχουν ένα σχέδιο. Αλλά ε, φοβάμαι ότι, ε, εν το περιπτώσει, αν θέλω να κρατήσω σοφρονιστικά καταστήματα, μπερδεύοντα την αντεγκληματική πολιτική με τη σοφρονιστική πολιτική, δεν είναι τα ίδια πράγματα. Είδατε, βάλαμε τον κύριο Λευτέρη Κονόμου για την αντεγκληματική πολιτική. Μα αντεγκληματική πολιτική δεν είναι ίδιο με τη σοφρονιστική. Και να σα πω και κάτι. Όταν καταδικάζεται κάποιο, πηγαίνει στον χώρο τη δικαιοσύνη, δεν πάει στον χώρο τη αστυνομία. Η αστυνομία για να σε συλλάβει και να σε δώσει τη δικαιοσύνη. Παίρνει δικαιοσύνη, τον καταδικάζει και το, δι... το βάζει σε χώρο δικαιοσύνη. Οι φυλακέ είναι χώρο δικαίου. Αυτό πρέπει δικαίου. να γίνει πάντω. Γιατί ο, ο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνη χρόνια τώρα δεν μπορούσε να το ελέγξει Προφανώς. αυτό το πράγμα. Έχει, δεν είναι. Προφανώς. Αλλά έκανε κάποια συζήτηση, δηλαδή πώ γεννήθηκε αυτό. Και πα περιπτώσει, σα είπα: Πρέπει να φύγουν διάφορα πράγματα και να γίνει μια συζήτηση σοβαρή τι ακριβώ θέλει να κάνει. Ωραία, πήγε το κομμάτι αυτό εκεί. Άρα τι. Σχέδιο επίση είναι και φυλακή τύπου Γάμα. Που έχει ξεκινήσει η Πασαμαρά, σταμάτησε. Μετά έκανε και ο κ. Αθανασίου, είχε περάσει ένα σχέδιο. Υπό την πίεση όμω τότε του ανερχόμενου ΣΥΡΙΖΑ, έκανε τόσε εκπτώσει που τελικά δεν είχε νόημα να έχει φυλακέ τύπου Γάμα. Οι φυλακέ τύπου Γάμα, εάν θέλετε, το ειδικό στάτου ορισμένων κατηγοριών κρατουμένων, μπορεί να εφαρμοστεί οποιαδήποτε στιγμή με το σοφραστικό κώδικα, με δύο-τρει αλλαγέ και με τι υπάρχουσε φυλακέ. Δεν έχει κανένα λόγο δηλαδή. Αν ήθελε να εξαιρέσει κάποιε κατηγορίε από τι άδειε ή από την πόρτα απόλυση, δεν χρειάζεται να γίνει όλη αυτή η φασαρία. Το κάνει και τώρα. Είναι καλό να γίνει. Εγώ είμαι αντίον των γυναικών φυλακέ τρίτου τύπου. Δεν, δε, δεν οδηγήσει σε τίποτα. Μπορεί όμω να αλλάξει το στάτου ορισμένων κατηγοριών. Γιατί, γιατί το λέτε στην αντίθεση. Α, Α, το να ν... είναι εγώ που έχω σκοτώσει 15 Λά. μαζί με τον Ιορδάνη που έχει κάνει οικονομικό έγκλημα. Ε, γιατί κα... να είστε μαζί. Μπορεί λοιπόν. Έχουμε τόσε πτέρυγε φυλακών και τόσε φυλακέ που θα μπορούσε κάλλλιστα αυτή τη στιγμή αυτή που είναι πέντε φορέ η Σόβια να βρίσκονται σε ένα αλφα χώρο με ένα διαφορετικό στάτου. Γιατί πρέπει να τα πούμε όλα αυτά, έτσι, οι φυλακέ τρίτου τύπου και οι ψήση ασφαλεία. Και τι, τι, εννοούμε, Ότι δεν θα πηγαίνουν η οι οικογένειά του να ζουν, να, να, δούμε τι εννοεί ο καθένα, έτσι. Γιατί είναι ωραίε στην Ελλάδα, έχουμε και ένα και πρόβλημα. Χρησιμοποιούμε έναν όρο και ο καθένα πιστεύει ότι θέλει, ότι λέει. Δεν θα, πηγα... δεν θα παίρνουν άδειε, μάλιστα. Δεν θα παίρνουν πόρου από όλου ποτέ. Άρα κάποιον τον βάζει μέσα για πάντα. Ξέρει τι σημαίνει αυτό να βάζει κάποιον για πάντα. Δεν έχει τίποτα να χάσει σκοτώνει δύο φύλακε και του συγχωνεύει, όπω λένε, διότι δεν αλλάζει ποινή. Ε, τι θα συμβαίνει αυτόν τον άνθρωπο, τι θα γίνεται κι εμεί. Και ποιο θα είναι αυτό ο άνθρωπο, Δηλαδή οι φυλακέ υψή ασφαλεία σήμερα αφορούν τη 17 Νοέμβρη και του πυρήνε φωτιά, ή αφορούν έναν κύριο που σκότωσε, ένα σύρεαλ κύριο που σκότωσε τρει. Αυτά είναι λίγο θολά. Και νομίζω δεν χρειάζεται να γίνονται και τόσο βιαστικά τα πράγματα. Μπορούσε να αλλάξει το στάδιο. Να πηγαίνουμε, λέτε, σε υπερβολέ είτε έτσι είτε αλλιώ. Να σα πω για το Τώρα. θέμα του κυρίου Κοφοντίνα. Και με αυτό να κλείσουμε. Να κλείσουμε. Ε, ε, από τη στιγμή που συνελήφθη η 17 Νοέμβρη το 2, περάσανε 17 χρόνια. Περάσανε 7-8 κυβερνήσει. Κανένα δεν άλλαξε τη διάταξη στο Κώδικα που θα έλεγε ενδεχομένω ότι όποιο έχει καταδικαστεί πάνω από τρει φορέ σόβια δεν παίρνει άδεια. Κανεί δεν το άλλαξε. Και περάσανε πασόχο, νέα δημοκρατία, κινήσει, εθνικέ κυβερνήσει. Γιατί δεν το άλλαξαν. Και έρχονται τώρα και λένε αν δικαιούνται, δικαιούνται. Άρα, ψυχρέμα. Ψυχρεμία. Πάντω μπορεί όμω και ε, τέτοιοι καταδικασμένοι πολυεισοβήτε σε 20-25 χρόνια να βγουν έξω. Μα, αυτό το κρίνει ο νομοθέτη. Δεν το Όχι, δεν, λέμε είναι, λέμε άδεια, δεν λέμε για την άδεια. Δεν λέμε για την άδεια. ηθικά στο μυαλό του καθενό είναι ισόβια ένοχο. Στο μυαλό μα. Όμω ε, μιλάμε σε μια δημοκρατία με θεσμού. Πού, πού το έχετε διαβάσει, Πού το γράφει αυτό που λέει, ο σοφορευτικό κώδικα, διότι το να λύσει επειδή είναι κακούργο, δεν έχει δικαιώματα, δεν υπάρχει. Αυτά έχουν τελειώσει. Έχει το Συμβούλιο τη Ευρώπη, έρχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, έρχεται. Έτσι, ε, ο ΙΕ και σου λέει τι είναι αυτά τα πράγματα. Άρα λοιπόν πρέπει να το έχει γράψει κάπου. Μεγάλη κάνεις... βόλτα βέβαια εκεί που σκοτώθηκε ο Αξαλιάν. Αυτό, 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 αυτό είναι μια πρόκληση προ τη δημοκρατία. Είναι άλλο ζήτημα. Ίσως εκεί ξεκίνησε και η συζήτηση πιο έντονα. Όταν ο Κουφοντίνα πήγε εκεί που σκοτώθηκε ο Αξαλιάν και είχαμε και ένα. Yeah, Επαναλαμβάνω, 17 χρόνια δεν τα άλλαξε κανένα. Ενώ όλοι αυτοί φωνάζουν και λένε. Γιατί βγαίνει.